Ο καλός φίλος πια στην εκπομπή στη συχνότητα, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και της Δυτικής Αττικής, ο Κώστας Φαρσάλινος, φόρτωσε χθες, τον είδα στο διαδίκτυο και έκανε μία ανάρτηση για μία έρευνα που δεν είναι έρευνα, αναμένεται να γίνει έρευνα και κατέληγε σε κάποια συμπέρασματα. Θα του μιλήσω γι' αυτό, εννοώ για, σε σχέση με, το, με τους καπνιστές. Όμως θέλω, χωρίς να τον ευνηδιάζω, να ξεκινήσω από την είδηση που μετά το Ηνωμένο Βασίλειο την υιοθέτησε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, την δεξαμεθαζόνη. Είναι, λέει, ένα πρωτόκολλο επικυρωποιημένο που δίνει αισιοδοξία αλλά και επιφυλάξεις. Καλημέρα, κύριε Φαρσαλινέ. Καλημέρα σας. Εσείς πώς το ακούτε αυτό? Για την δεξαμεθαζόνη να σας πω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είναι ένα κορτιζονούχο φάρμακο, είναι δηλαδή μια κορτιζόνη. Ναι. Πολύ γνωστό, πολύ παλιό και πολύ φτηνό. Η οποία δεν μπορεί να δοθεί. Δηλαδή, μην τρέχει ο κόσμος. Και έκανα και ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Μην τρέχει ο κόσμος. Στα φαρμακεία. Γιατί? Να πάρει δεξαμεθαζόνη. Αφού ο Τζόνσον είπε ότι έχουν με τους τόνους το Ηνωμένο Βασίλειο στα φαρμακεία. Το φάρμακο αυτό θα πρέπει να χορηγείται μόνο ενδονοσοκομιακά και μόνο σε προχωρημένο στάδιο της νόσου. Διότι στα αρχικά στάδια λοιμόξεων η κορτιζόνη καταπιέζει το ανοσοποιητικό τόσο πολύ ώστε μπορεί να προκαλέσει τεράστια έξαρση στην νόσο. Είναι αντένδειξη η χορήγηση κορτιζόνης νωρίς σε οποιαδήποτε λίμωξη, έτσι, είτε είναι η υιογενής είτε η βακτηριακή. Και να σημειώσετε ότι η μελέτη, η οποία βέβαια δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα και αυτή τη βλέπουμε σε δελτίο τύπου από τους ερευνητές, ναι, βρήκε βελτίωση μόνο σε αυτούς που ήταν διασωληνωμένοι ή χρειάζονταν οξυγονοθεραπεία στο νοσοκομείο. Δεν χορηγήθηκε καθόλου στη μελέτη σε ασθενείς εκτός νοσοκομείου και πολύ καλώς δεν χορηγήθηκε, οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν είναι ένα αντιβιωτικό το οποίο θα το πάρουμε μόλις ξεκινήσει μια λίμωξη για να καταπολεμήσουμε τη λίμωξη. Δεν δρά καν σαν αντιϊκό. Η δράση του είναι στο να μειώσει αυτή την υπερφλεγμονή που κάνει ο ιός. Οπότε δεν είναι για χορήγηση από τον καθέναν στο σπίτι του μόλις εμφανίσει συμπτώματα ή μόλις διαγνωστεί. Καλά κάνετε και μας το λέτε, κύριε Φαρσαλινέ. Άρα, να αράξει λίγο ο κόσμος, θα το πω λαϊκά. Η δεξαμεθαζόνη λοιπόν μπορεί να είναι χρηστική σε πολύ βαριές περιπτώσεις. Αν την έχουν με κάποια μορφή στο σπίτι, μην αρχίσουν. Επικίνδυνο, κύριε Σαγίνη. Είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλά ότι δεν κάνει τίποτα. Θα μπορεί να είναι δυνητικά εξαιρετικά επικίνδυνο. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος και να μην πάει στο φαρμακείο να παίρνει κορτιζόνη. Μάλιστα. Είναι τρομερό πράγμα να πάρεις κορτιζόνη στην αρχή. Σημείο δεύτερο, κύριε Φαρσαλινέ. Θα φτάσω στο επίμαχο που σας έβγαλε έξω από τα ρούχα σας από ό,τι είδα σε αναρτήσεις, αλλά θέλω να μου πείτε, εσείς έχετε καταλάβει ποιο είναι το σχέδιο από τούδε και στο εξής, διότι σε λίγες μέρες ανοίγει και στα νησιά και στην Κρήτη και παντού η τουριστική. Έχετε καταλάβει το σχέδιο, να μας το πείτε και εμάς έτσι χοντρικά? Ελπίζω ότι το σχέδιο είναι μαζικός διαγνωστικός έλεγχος μόλις εμφανιστεί ένα ύποπτο κρούσμα, και μιλάμε τώρα ότι πρέπει όλα τα ύποπτα κρούσματα πλέον να εξετάζονται, δηλαδή οποιοδήποτε εμφανίζει το παραμικρό σύμπτωμα λίμωξη αναπνευστικού πρέπει να γίνεται διαγνωστικός έλεγχος για COVID, ταυτοχρόνως θα πρέπει να ελέγχονται και οι επαφές του. Και αυτό είναι τελικά το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο το οποίο θα έπρεπε να υπήρχε από την αρχή, εφόσον είχαμε τη δυνατότητα, αλλά δεν την είχαμε. Τώρα υπάρχει. Εσείς ζείτε στη Λαμία, το συναντάτε, βλέπετε αυτά τα κινητά συνεργεία του ΕΟΔΗ, δηλαδή κάνουν ελέγχους? Όχι, δεν τα βλέπουμε. Και όταν υπήρξαν κάποια κρούσματα, εμφανίστηκαν, έγιναν κάποιες δειγματοληπτικές αναλύσεις. Δεν νομίζω ότι έγιναν στην έκταση που θα περίμεναν να γίνουν. Και κυρίως λόγω του ντόρου, όταν λέει κάποιος ότι γύριζε σε μια περιοχή συνέχεια και έβγαινε και ήρθε σε επαφή με κόσμο και κάνεις 19 ιχνηλατήσεις, 19 μου φαίνονται λίγες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, εκεί το θέμα αντιμετωπίστηκε. Μισό λεπτό, κύριε Φαρσαλινέ. Εμείς από χθες το βράδυ έχουμε έναν 21χρονο από τη Σουηδία, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα. Βρέθηκε θετικός, πήγε εκεί, βρέθηκε θετικός. Με κάποιο τρόπο έσπασε την καραντίνα, δεν ξέρω εγώ. Νόμιζε ότι του φύγαν τα συμπτώματα. Κατέβηκε Κρήτη να δουλέψει στον Πλατανιά. Χθες εμπείρετος βρέθηκε θετικός. Αυτός ο άνθρωπος στον Πλατανιά ζούσε σε ξενοδοχείο και είχε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Το κανονικό είναι να εχνηλατηθούν όλοι? Σαφέστατα. Να σας πω για παράδειγμα τι γίνεται σε άλλες χώρες. Θα θυμάστε την ιστορία στη Νότια Κορέα, που μόλις άνοιξαν τα νυχτερινά καταστήματα, ένα άτομο
τα νυχτερινά μαγαζιά, ένα άτομο πήγε σε 5 τέτοια μαγαζιά και αποδείχθηκε ότι ήταν θετικό στον ιό. Η Νότια Κορέα, ξέρετε πόσα άτομα ειχνηλάτησε και πόσους εξέτασε διαγνωστικά για αυτό το ένα άτομο που πήγε σε 5 νυχτερινά καταστήματα? Για πείτε. 60.000. Μάλιστα. Γι' αυτό η Κορέα δεν είχε ποτέ lockdown, ούτε τοπικό. Το lockdown της Κορέας έφτασε μέχρι το σημείο να σταματήσει τις αθλητικές συγκεντρώσεις, τις συναυλίες και τα νυχτερινά καταστήματα. Δεν έκλεισε ποτέ εμπορικά καταστήματα, δεν έκλεισε ποτέ τον κόσμο στο σπίτι του, δεν ζητούσε ποτέ SMS για να κυκλοφορήσει κάποιος, από την αρχή, προσέξτε, μέχρι και σήμερα. Και κρατάει σε πολύ καλό επίπεδο τον έλεγχο της κατάστασης. Καλά. Που έχουν και εκεί κρούσματα, καλά. Έτσι, εδώ σήμερα το lockdown έχει πάει ανάποδα. Δεν χρειάζεται. Όμως, για πείτε μου σας παρακαλώ και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, να πάμε στο επίμαχο θέμα. Όλοι λένε ότι μάλλον βλέπουμε, αρχίζουμε και βλέπουμε την κορυφή του δεύτερου κύματος, διότι όπου χαλαρώνουν τα πράγματα γίνεται το έλα να δεις, ξαναεπανέρχονται κρούσματα. Έχετε την εικόνα ότι το ίδιο θα συμβεί και στην Ελλάδα τώρα που θα έρθουν και τουρίστες, ή μπορεί να τη βγάλουμε πιο χαλαρά, να το πω έτσι? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ούτε το έλα να δεις γίνεται πουθενά. Απλά υπάρχουν κρούσματα, ναι. Γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο κάποιοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι ο ιός θα εξαφανιστεί από μόνος του, ενώ δεν έχει νοσήσει σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού. Είχαμε πει και παλιότερα, πριν μάλιστα αρθεί το lockdown, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανοιχτεί η οικονομία και να μην έχει κρούσματα. Και ειδικά όταν θα ανοίξεις τα εξωτερικά σου σύνορα, που είναι αναγκαστικό για την Ελλάδα κατά τη γνώμη μου και καλώς το κάνουμε. Απλά δεν έχει συμβιβαστεί ούτε ο κόσμος, ούτε μάλλον και η επιστημονική κοινότητα, ότι ανοιχτό σύνορο και ανοιχτή οικονομία θα σημαίνει ότι θα υπάρχουν και κρούσματα. Το ζήτημα λοιπόν και ο στόχος είναι να μην ξεφύγει η κατάσταση και να μην έχεις μαζική προσβολή του πληθυσμού, να βρεις τα κρούσματα άμεσα, να βρεις και τις επαφές άμεσα πριν αρχίσουν και εκείνοι μεταδίδουν στους υπόλοιπους, και να μπορέσει να τους απομονώσεις ώστε να μην κυκλοφορούν στην κοινότητα. Αυτός είναι ο μόνος ρεαλιστικός στόχος. Να περιμένουμε, κατά τη γνώμη μου, με ανοιχτή οικονομία και ανοιχτά σύνορα να εξαφανιστεί ο ιός, μάλλον θα το περιμένουμε να συμβεί ως διαμαγείας. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μάλιστα. Πάμε και στο επίμαχο που σας έβγαλε έξω από τα ρούχα σας. Χθες λοιπόν. Δεν με έβγαλε έξω από τα ρούχα μου, εντάξει, να λέμε την αλήθεια. Τρόπος του λέγει, αλλά είδα ότι είχατε ένα αιχμηρό τρόπο. Διότι εδώ εμφανίστηκε σε ελληνικά μέσα δελτίο τύπου για μελέτη Ελλήνων επιστημόνων, που αναφέρει ότι το κάπνισμα παίζει σημαντικό ρόλο στους θανάτους των νέων από COVID-19. Το δελτίο τύπου κυκλοφόρησε μέχρι και από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, αλλά μετά μελέτη δεν είδαμε. Τι έχει γίνει εδώ? Να σας πω, πράγματι είδα και εγώ το δελτίο τύπου, έψαξα να βρω τη μελέτη και μελέτη πράγματι δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα. Βρήκα σε κάποια άρθρα ότι... Ούτε προδημοσίευση, ούτε προδημοσίευση. Έχει γίνει αποδεκτή, σύμφωνα με τους επιστήμονες, και θα κυκλοφορήσει σε επόμενες μέρες. Δυστυχώς λοιπόν δεν έχει κανείς πρόσβαση στο κείμενο της μελέτης για να αξιολογήσει, γιατί εμείς, ξέρετε, ως επιστήμονες δεν αξιολογούμε μια μελέτη από τα δελτία τύπου, τα αξιολογούμε από την δημοσίευση. Εγώ δεν έχω ξαναδεί πάντως να κυκλοφορεί δελτίο τύπου χωρίς να υπάρχει το κείμενο της μελέτης πουθενά δημόσια. Αυτά πάνε μαζί. Και απορώ που το δελτίο τύπου κυκλοφορεί και από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Γιατί με μένα, οπότε, έχουν έρθει σε επαφή μεγάλα δημοσιογραφικά πρακτορία και ζητούν γνώμη για μια δημοσίευση άλλων, π.χ. Reuters, AFP κτλ. Πάντα μου στέλνουν και τη δημοσίευση εμπιστευτικά, με τις ερωτήσεις τους και με το δελτίο τύπου, και πάντα τα άρθρα και τα δελτίο τύπου βγαίνουν την ημέρα που κυκλοφορεί και η μελέτη επίσημα και δημόσια. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορείς να το αξιολογήσεις. Αλλά από τη μικρή αξιολόγηση που έκανα από τα άρθρα που κυκλοφόρησαν, παράδειγμα, σε ένα site έλεγε αυτό που αναφέρεται και εσύ για τους θανάτους των νέων, μου προκάλεσε την εξής απορία. Αναφέρεται στον τίτλο λοιπόν ότι αυτό που είπατε, ότι το κάπνισμα συμβάλλει στους θανάτους των νέων από κορονοϊό, και μέσα στο κείμενο το δελτίο τύπου αναφέρει ότι δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ καπνίσματος και θανάτων.
εξορισμού, λοιπόν, δεν μπορεί να προκαλεί θανάτους του νέου όταν το κάπνισμα δεν επηρεάζει τους θανάτους, σύμφωνα με τους ερευνητές. Αλλά να σας πω μια δημοσίευση που θα βγάλουμε εμείς σε λίγες μέρες, ναι, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από 28 Μαΐου και την οποία δεν την ανέφερα, ούτε έβγαλα κανένα δελτίο τύπου επειδή έγινε δεκτή στις 28 Μαΐου, γιατί δεν βγάζουμε δελτία τύπου με δεκτές αλλά μη δημοσιευμένες ακόμα μελέτες. Όπου εμείς έχουμε αναλύσει 30 μελέτες. 30? 30, ναι. Τη μελέτη την έχουμε καταθέσει από τις 8 Μαΐου. Στις 28 έγινε αποδεκτή. Και θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω αν θα κυκλοφορήσει και νωρίτερα από αυτή η οποία είχε το δελτίο τύπου χθες. Η μελέτη αυτή, εμείς βρήκαμε ότι οι καπνιστές που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο πάνε χειρότερα από τους μη καπνιστές. Και η αύξηση του κινδύνου είναι 60-55% περίπου παραπάνω από τους μη καπνιστές. Προσέξτε όμως ποια είναι η διαφορά και ποιο είναι το ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο δεν αναφέρεται και μάλλον δεν το είδαν οι ερευνητές στην μελέτη τη χθεσινή, στο δελτίο του χθεσινού. Εμείς κοιτάξαμε και πώς είναι αυτοί οι καπνιστές που καταλήγουν στο νοσοκομείο και πάνε χειρότερα σε σχέση με τον ποσοστό των καπνιστών στον πληθυσμό. Και βρήκαμε για άλλη μια φορά κάτι εντυπωσιακό, σε 30 μελέτες επαναλαμβάνω, κάπου 11-12.000 ασθενείς κάπου εκεί, ότι το ποσοστό που καταλήγει στο νοσοκομείο των καπνιστών είναι το 1/3 από αυτό που θα περιμέναμε με βάση το ποσοστό του καπνίσματος στον πληθυσμό. Δηλαδή, το συμπέρασμα με λίγα λόγια είναι ότι πολύ λίγοι καπνιστές καταλήγουν στο νοσοκομείο σε σχέση με αυτούς που θα περιμέναμε και για αυτούς τους λίγους καπνιστές που καταλήγουν στο νοσοκομείο η έκβαση είναι χειρότερη, έχουν πιο σοβαρή νόσο. Αυτή είναι αυτό η πλήρης... είναι ολοκληρωμένο. Το... Και όπως καταλαβαίνετε έχει πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι. Προφανώς. Διότι ναι, όταν είσαι στο νοσοκομείο μάλλον θα έχεις χειρότερη νόσο από ένα μη καπνιστή, αλλά φαίνεται ότι έχεις πολύ μικρότερη πιθανότητα να καταλήξεις στο νοσοκομείο. Άλλες μελέτες, στο Ισραήλ, ας πούμε, μια τεράστια μελέτη που έγινε στο γενικό πληθυσμό, βρήκε και κάτι άλλο. Ότι είναι και πολύ μικρότερες οι πιθανότητες στον καπνιστή να είναι θετικό στον ιό, δηλαδή να κολλήσει στον ιό. Τον οποίο ακόμα το ψάχνουμε να βρούμε γιατί συμβαίνει. Αλλά τα δεδομένα αυτά που βρίσκουμε είναι, ξέρετε, πλέον έχουν γίνει κοινός τόπος. Τα αναβρίσκουν και άλλοι μετά από εμάς. Ξεκινήσαμε εμείς και όλοι βρίσκουν τα ίδια πάνω κάτω. Μόνο εξαιρέσεις υπάρχουν στον κανόνα. Και αυτό είναι αξιοπρόσεκτο και αυτό θέλει την περαιτέρω μελέτη και αυτό ακριβώς κάνουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι αλήθεια ότι όταν καταλήγει ένας καπνιστής στο νοσοκομείο συνήθως έχει χειρότερη νόσο. Το έχουμε βρει και εμείς και μάλιστα το συγκεκριμένο, αυτό που σας λέω ότι έχει γίνει αποδεκτό, το έχουμε ήδη προδημοσιεύσει πριν από ένα μήνα και πλέον. Αλλά εγώ σας μιλάω τώρα για δημοσίευση, επιστημονικό περιοδικό, όχι σε προδημοσίευση. Στις 30 μελέτες, ναι, αυξημένη πιθανότητα. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι. Είναι το 1/3 από αυτό που θα περιμέναμε. Κώστας Φαρσαλινός, νομίζω ότι μας ξεκαθάρισε πολλά. Λέει εδώ ένας ακροατής, δηλαδή κύριε Φαρσαλινέ, να καπνίζουμε σαν τα φουγάρα. Δηλαδή να κόψουμε το κάπνισμα, να πάρουμε νικοτίνη. Να πάρουμε φαρμακευτικά σκευάσματα νικοτίνης, να μην το κόψουμε από μόνοι μας. Αυτό εμείς βλέπουμε ότι θα μπορούσε να σταθεί και δεν είναι και υπερβολή να το κάνεις. Είναι μάλιστα εντός των οδηγιών και της έγκρισης που έχουν πάρει τα νικοτινούχα σκευάσματα. Και επίσης θα ξαναπώ ότι οι καπνιστές οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και πάνε χειρότερα, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό. Το έχω γράψει σε όλες τις δημοσιεύσεις μου και συνεχώς αγνοείται από τους υπόλοιπους. Ο καπνιστής με το που θα μπει στο νοσοκομείο δεν καπνίζει. Διακόπτει αμέσως τη χορήγηση, τη λήψη νικοτίνης. Γιατί κανένας από αυτούς δεν παίρνει νικοτινούχο σκεύασμα. Δεν μπορεί να καπνίσει στο νοσοκομείο, το καταλαβαίνετε. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, δεν παίρνουν οι καπνιστές που νοσηλεύονται νικοτινούχα σκευάσματα, εννοώ φαρμακευτικά. Ένα αυτοκόλλητο νικοτίνης. Μάλιστα. Σαφής και αυτή η διάκριση. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Φαρσαλινέ, για μια φορά ακόμη. Εδώ είμαστε το καλοκαίρι, θα τα λέμε. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.